Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τον Ανδρόμητο. Τούτα τα επιτεύγματα επιτρέπουν στους πυρεώτες να στοχεύουν στην κατάκτηση του 40ου πρωταθλήματος στην ιστορία τους, χωρίς να γνωρίσουν την ήττα. On aurait préféré gagner pour avoir un peu plus de points d'avance. Maintenant, on a 8 points d'avance sur le second. On a plus de points sur le Panathinaikos. C'est vrai qu'on est plus heureux qu'on gagne. Maintenant, il y a les équipes adverses, elles jouent bien aussi. En seconde mi-temps, ils ont été bons. Ils ont fait une bonne seconde mi-temps. Et un derby, ça reste un derby. C'est fini sur le 2-2. Mais bon, c'est toujours un point très sérieux. Olympiakos anique στην élite των ομάδων που παραμένουν αίτητες και αγωνίζονται σε πρωταθλήματα χωρών των πρώτων 11 θέσεων της βαθμολογίας της UEFA. Από το Crystal Club βγήκε η City που τήθηκε από την United στο τέρμι του Manchester με 3-2. Παραμένουν η Μπαρτσελόνα, η Πόρτο, ο Ολυμπιακός και η Μπενφίκα που παίζει απόψε με τη Sporting στο τέρμι της αγώνας. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι δεν κρύβουν την απογοήτευσή τους από την εικόνα της ομάδας του Πειραιά, ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά και από το τελικό αποτέλεσμα του τέρμι του Ενωμίου. Την ευθύνη την απομοιζόμαστε όλοι οι ποδοσφαιριστές για τις όλες τις ευκαιρίες που πάνε που έγινε σήμερα. Εντάξει, είμαι πολύ συναθρονημένος, δεν μπορώ να εκφράσω τα συναισθήματά μου. Ήταν ένα μάτς που το θέλαμε πάνω απ' όλα για μας, για τη διοίκηση, για τον κόσμο. Ναι, μεν ένα 2-2 δεν είναι καταστροφικό. Ένα χ σε ένα ντέρμπι, άσχετα με ο Παναθηναϊκός περνάει δύσκολες στιγμές. Αλλά πιστεύω ότι μπορούσαμε να πάρουμε και τη νίκη με κάποιες ευκαιρίες που είχαμε στο τέλος του αγώνα. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός που με τον Ροϊ Κάρολ κατά αμνηστία το Ολυμπιακός παραμένει αίτητος σε χωρίς διοργανώσεις. Συγκεκριμένα σε 16 αγώνες, οι Ερυθρόλευκοι έχουν 13 νίκες και 3 ισοπαλίες. Παράλληλα, ο Νταμέλα Αρντούρ οδηγεί την κούρσα με τις περισσότερες ασίστ στο πρωτάθλημα. Στο ντέρμπι θα φτάσει τις 7, ενώ όπως έχει υπογραμμίσει κατά το παρελθόν, θα επιδιώξει να φτάσει 15 στην τρέχουσα περίοδο. Οι Πειραιώτες είχαν σήμερα ρεπό και την τρίτη αρχίσει στην προετοιμασία του και τον εκτός έδρας αγώνα του Σαββάτου με τον Πανιόνιο στην Νέα Σμύρνη. Θα πλησιάσει ο Δημήτρης Σιώβας, που αποχώρησε με φλάσεις στον επίστημο ιδιαίο και κοπρίνα το φινάλε του 10ου Ιουνίου.